Κάτσε ρε παιδί μου, ακόμα δεν πάτησα το κουμπί να γράφω. Αρχίσαμε στην ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Καλησπέρα! Σήμερα χοροράκι λοιπόν. Χοροράκι. Μάντισον λέγεται το παιχνίδι, Μάντισον. Και νομίζω μετά το φόβο μου σε αυτό το παιχνίδι θα πάω να κουρευτώ. Βάζουμε ένα στοιχηματάκι. Άμα χεστώ σε αυτό το βίντεο, στο επόμενο βίντεο θα προσπαθήσω να είμαι κουρεμένος. Εκτός άμα είναι πιο παλιό το βίντεο και δεν έχω άλλο υλικό, οπότε θα το ανεβάσω. Κατάλαβες που το πάω, ε. Άμα τρομάξω, ξυρίζομαι. Κουρεύομαι. Και να ξυριστώ, θες, άντε να και να ξυριστώ. Αλλά άμα δεν τρομάξω, θα με δεις να κουρεύομαι και να ξυρίζομαι του χρόνου, ρε. Του χρόνου, ρε. Κατάλαβα. Θα το αφήσω να φύγουν. Όλα, όλα. Θα πέσουν κάτω, θα γίνω Γκάνταλφ. Ωραία, λοιπόν. Όπα, τι χάλια CCTV είναι αυτό πρώτα απ' όλα. Σαλάμι! Και γυρνάει. Μέσα ένα σπίτι. Δεν ξέρω πώς πήγα εδώ μέσα. Απλά ξύπνησα εδώ. Ούτε πόρτα βλέπω ούτε τίποτα. Μπήκα από τον τοίχο λογικά. Είμαι φάντασμα. Όχι. Κλείσε. Click and drag, ναι. Αυτό κάνω. Καληνύχτα. Δεν θα πω εκεί μέσα. Τι με πέρασε σε μένα. Να χωνόμαι εκεί μέσα. Σε τέτοια σημεία, σε τέτοια πράγματα. Όχι. Εσύ είσαι κλειδωμένη, προφανώς. Ένα horror παιχνίδι και να μην έχει κλειδωμένη πόρτα δεν γίνεται. Ούτε από την αληθινή ζωή δεν είχαν τραβήξει. Πάρα πολύ ωραία γραφικά έχει αυτό το παιχνίδι, ε. Τι μηχανή γραφικό χρησιμοποιείτε, ρε παιδιά. Unity έλεγε. Εσύ ποιος είσαι τώρα. Δεν μπορούμε να αγγίξουμε γράμματα. Όπα, εσένα μπορείς να αγγίξουμε. Μια κούπα. Έχει τίποτα η κούπα μέσα. Έχει κανένα στοιχείο η κούπα. Αυτό με κοιτάει πίσω. Με περιμένει και ανοιγοκλίνει πόρτες. Ελπίζω να μην πεταχτεί κάτι μόλις αφήσω αυτή την κούπα. Γιατί ναι, υπάρχουν για αυτά στα horror παιχνίδια. Θες να κοιτάξεις κάτι, να ξερευνήσεις τις λεπτομέρειες, να ψάξεις για στοιχεία και θα είναι πίσω σου. Δεν θα κοιτάξω όμως ακόμα πίσω μου. Έχουμε φιλμ για κάμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε κάμερα σε αυτό το παιχνίδι, μου λες. Πάρε 10. Γιατί όχι, λογικά θα τις χρειαστώ. Θέλει να βάλω κάτι εδώ μετά από ό,τι φαίνεται. Εντάξει λοιπόν, εντάξει. Ωραία, τώρα που χαλαρώσαμε λίγο. Όπα, κάτσε, περίμενε εσύ. Έχω ακόμα ένα στοιχείο εδώ πέρα να διαβάσω. Μπλα μπλα. Δεν έχω όρεξη να το διαβάσω τώρα. Άμα το έχει στο inventory μου, θα το διαβάσω μετά. Θέλω τώρα να πεταχτώ εκεί πέρα λίγο να το πω δύο λογάκια, εντάξει. Δεν μπορώ εγώ κάθομαι να διαβάζω χαλαρώσει και να με κοιτάει ακόμα. Νιώθω λίγο αμήχανε, εντάξει, ωραία. Πρέπει να πάω και να τον αντιμετωπίσω, μου λε τώρα. Ωραία, ποιο θα χάσει. Ωραία, ποιο θα ανοιγοκλείσει τα μάτια του πρώτο. Λοιπόν. Fuck. Α, κέρδισα! Αυτός ο χαρακτήρας λίγο τα έπαιξε, fuck. Βάλε μπίπ στο Βάλε μπίπ στο ναι. Βάλε. Ένα ρολόι. Αυτά τα ρολόγια είναι τα καλύτερα για πιο τρομακτικά ταυτοχρόνως. Δαιμονισμένο ρολόι. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Ωραία, εσύ άνοιξες. Εσύ δεν άνοιξες, έτσι. Θα πρέπει να πάω στην άλλη πόρτα. Ωραία, ας την ανοίξουμε αργά και σταθερά λοιπόν. Είναι κανείς. Εδώ! Τρόμαξες, τώρα θα το κάνω, μωρέ, θα πεταχτεί. Προσπαθώ να σε τρομάξω, θα πεταχτεί. Θα δεις. Ένα και δύο και τρία. Έτσι. Άμα έρθει το τέρας, θα το κοπανίσω έτσι με την πόρτα. Θα το σακατέψω. Ωραία, λοιπόν, ανοίξε το. Ωραία, καλά θα πάνε. Περνάμε. Πάμε. Γιατί πάμε εδώ πέρα πρώτα απ' όλα. Το πώς ακούγεται αυτό το ξύλο μέσα στο αυτί μου αυτή τη στιγμή είναι τόσο. Είναι τόσο, τι Αντώνη, είναι τόσο, άσε, πού να στα λέω τώρα, πού να στα λέω. Που είχε τόσο γαμάτα μέσα στο αυτί μου και τόσο ατμοσφαιρικό, μου αρέσει αυτό. Ένα κλειδί, να γυρίσω πίσω να κοιτάξω αν μου πεταχτεί κάτι, δεν θα μου πεταχτεί κάτι. Εκεί μέσα έχουμε τίποτα. Ας παρατηρήσουμε λίγο το κλειδί πρωτού βγούμε από αυτό το μενού και μας τρομάξει κάτι. Jumpscare σε 3, 2, 1... Τι έγινε, ένα φερμουάρ άκουσα. Μήπως αυτό είναι το jumpscare, σκουμπώνει κάποιος το φερμουάρ του και έχετε για μένα. Μήπως, φύγετε. Θα μου πεταχτεί από εδώ όταν κάνω ένα βήμα πίσω και θα με αρπάξει. Ή θα μου πεταχτεί από εκεί. Από ποια μεριά λέτε εσείς, για πείτε μου. Μπροστά πίσω, πίσω μπρος, δεξιά αριστερά, κροσέ, πού. Αφήστε τώρα το σχόλιο σας. Και θα το δείτε στο επόμενο βίντεο. Δεν μπορώ να γυρίσω, τι, κάτσε. Άμα μπω εδώ μέσα δεν μπορώ να. Έτσι θέλω να φύγω. Ωραία, έτσι. Έτσι, μην πάμε πίσω με την πλάτη μας έτσι πίσω και γίνει κάτι. Όλα καλά, ε. Λοιπόν. Όλα καλά. Και εδώ όλα καλά. Ναι, βγήκαμε. Μπούμ. Εσύ ακόμα εδώ είσαι. Δεν έφυγες. Νομίζω θα έφυγες. Άρα, πιθανότατα αυτό το κλειδί δεν θα ανοίγει αυτή την πόρτα. Γιατί... Τι νο... Κάτσε. Κάτσε λίγο. Μόλις πέρασα. Κυριλέ, έτσι. Πέρασα. Και ξεκλείδωσα την πόρτα με τη δύναμη του μυαλού μου. Δεν έκανα τίποτα, τότε. Απλά την ξεκλειδώθηκε η πόρτα μόνη της. Δεν χρειάζομαι το κλειδί. Το έχω στο inventory μου. Το έχω.
Δεν το έχω. Πού είναι? Μου ανοίξαν από μέσα, δεν το χρειαζόμουν καν το κλειδί. Δεν χρειάζεται να τον κάνω από εκεί πέρα. Καλά, ντε. Άνοιξε την πόρτα. Ωραία. Έχουμε μια καρέκλα και κάτι πάνω στην καρέκλα. Μην είναι κεφάλι, σε παρακαλώ. Να κλείσουμε την πόρτα. Καλού κακού. Κοίτα, άμα έρθει να σε κυνηγήσει κάτι εδώ μέσα, δεν θα μπορεί να βγει. Θα αργήσει. Γιατί αυτό το σύστημα με την πόρτα είναι πολύ περίεργο. Πρέπει να σέρνω το ποντίκι μου έτσι για να. Ανοίξει η πόρτα και. Δεν λέει να δουλέψει. Ωραία. Την κλείσαμε λοιπόν. Μου αρέσει. Με κλείδωσε. Με. Ωραία, λοιπόν, θα σα αντιμετωπίσω. Πάλι. My birthday present? Το δώρο το γενεθλίο μου. How did it get here? Πώς ήρθε εδώ. Καλά, που. Το εδώ δεν ξέρω καν τι είναι. Λογικά ένα παλιό σπίτι, κάτι δεν ξέρω. 16 χρονών. Σ' αγαπάμε, μαμά και μπαμπάς. Όχι, dad, mom, Aichana. Α. Enchana. Δεν ξέρω. Κι άλλο όνομα, ας ελπίσουμε. Είμαι ο Λούκα, εγώ. Είμαι ο Λούκα. Λούκα Ντελαμπιόνε. Λούκα. Πού. Μια ωραία καμερίτσα εδώ μέσα. Έχουμε και 10 φιλμ. Τέλεια. Θα το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Ελπίζω να μην χρειάζεται παραπάνω. Πω, είναι πολύ βρώμα. Πρέπει να την πλύνουμε λίγο. Πρέπει να την ξεσκονίσουμε λίγο. Αυτό! Ωραία. Ωραία. Λατρεύω τη λεπτομέρεια και μπορώ να κάνω πάρα πολύ zoom. Δείτε λεπτομέρεια. Και αυτά δεν είναι καν τα καλύτερα γραφικά. Γιατί ρε, Αντώνη, δεν θα το αντέχει το PC σου. Μπορεί και μην το αντέχει, εντάξει. Α. Ου. One step. Είναι λίγο σπασμένη εκεί πάνω. Θα τη φτιάξω. Τι γίνεται, θα βλέπω τα φαντασματάκια. Θα ανοίξω την πόρτα με τη δύναμη τη κάμερα. Ωραία, κούνα την λίγο. Μια πόρτα βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε κάτι περίεργο, κάποιο στοιχείο, κάποιο τέρας. Βρε, εσύ, ναι, εσύ, σε ένα μιλάω. Μήπως κουνήθηκες μόλις τώρα. Οι κατσαρίδες θα ήταν. Ωραία, για να παρατηρήσουμε λίγο εδώ πέρα. Γεια σου, παππούλιε! Να σου πω, όπου και πηγαίνω και γυρνάω λίγο την πλάτη μου, θα παρατηρήσει το κολαράκι μου. Έχω τόσο ωραίο κόλλο, ρε παιδί μου. Σταμάτα λίγο. Ωραία, άμα πάω εδώ. Βασικά, πρωτού πάω εδώ λίγο, για να βγάλω μια φωτογραφία. Σε παρακαλώ, μην εμφανιστεί κάτι εκεί πάνω να κάθεται. Παρακαλώ. Θα ήταν τόσο να τριχύλα να το βλέπεις αυτό. Έχουμε και λέμε, τι είσαι εσύ. Έχει κωδικό. Η καρέκλα πάλι με κοιτάει έτσι. Ας σου πω, δαιμονισμένη καρέκλα μου. Τι γίνεται. Ωραία, εδώ θέλουμε ένα κωδικό. Ωραία, πρέπει να ψαχτούμε λίγο παραπάνω. Τι είναι αυτό. I still remember how much it hurt to wear that thing. Το φορούσες αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να τον πάρουμε και να τον πάμε στις οικογενειακές ιστορίες. Ή κάποιες άλλες εκπομπές, δεν ξέρω, που ήταν λίγο πιο σκοτεινές, σαν γι' αυτό. Να τον πάμε εκεί πέρα να μας πει την ιστορία του, γιατί θέλω να μάθω. If I was just like dad. Ο παππούλιες. 1968, μήπως είναι ο κωδικός για το. Για να το ανοίξουμε αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Καρέκα, ακόμα με κοιτάς, έτσι. Εντάξει, καρέκα. Λοιπόν, αυτός είναι ο παππούλιες. Γεια σου, παππούλιε. Ρε, παππούλιε. Ρε, να σε δούμε λίγο. Έχουμε κανένα στοιχείο εδώ πέρα, κάτι. Καρέκλα, πόσο ακόμα θα ταρακουνιέσαι, ναι, ξέρω. Ξέρω, θέλεις να σου κάτσω. Να σου κάτσω ακόμα, εντάξει. Είσαι καρέκλα για να κάθεται πάνω σου ο κόσμος. Όχι, να σου κάτσω ακόμα. Δεν ξέρω το θέλεις πάρα πολύ. Θες πολύ τον κόλμο πάνω στην καρέκλα σου, αλλά όχι. Μπορώ να αρπάξω το πακέτο. Το πακέτο λέω, την εικόνα. Αυτό είναι λίγο creepy εκεί. Ωραία, πρωτού. Εντάξει, πίστευα θα υπήρχε ένα μάτι κάτι να με κοιτάει από εκεί πέρα. Μια δοκιμάσουμε πρώτα εδώ το 1968. Δεν ανοίγει, μήπως πρέπει να το φέρω λίγο πιο κάτω αυτό. Το 1, κάτι. 1968, δεν ανοίγει. Εκεί θα δουλέψεις, 1968. Δεν λέει να ανοίξει. Μπορώ να μπω κάμερα mode εδώ πέρα. Η καρέκλα πάμε με κοιτάει. Καρέκλα μου. In the Hale family estate were finally auctioned, bringing in nearly $3 million. Among the auction items were paintings by Picasso, as well as some gold and diamond jewelry. Most noteworthy was Miss Hale's precious instant camera, which has finally found a new owner. It's been 30 years since the notorious multiple murders,
and in spite of numerous auctions of the family assets, no one had previously purchased her camera. For viewers unfamiliar with the story, Madison Hill killed her own family during a witchcraft ceremony. She was then fatally shot in the stomach by a police officer who had caught her in the act. And now for the weather. Βρήκαμε ένα λίγο backstory. Λογικά αυτή η τύπισσα, ίσως δεν άκουσα πολύ καλά το όνομα, δεν ήταν πολύ καλά με την ποιότητα της τηλεόρασης, σκότωσε την οικογένεια και την έπιασαν από αυτό το φόρο μετά. Γιατί είναι σκοτάδι, καρέκλα, είσαι μοναδικός μου φίλος τώρα. Πού είσαι, ρε καρέκλα, πού πηγαίνεις? Ε, παιδί μου, φεύγει. Αντίο, ψηλά στον ουρανό. Προτού πάω εκεί. Με περιμένει κάτι. Με περιμένει κάτι εκεί. Καλά μου φαίνεται. Θα το κάνω. Βλέπετε κάτι το ασυνήθιστο σε αυτήν την εικόνα? Τι είναι, ρε. Τι γίνεται. Όπα, πάρε εσύ! Δώσε μου λίγο. Θα σε βγάλω και σαν μια φωτογραφία. Τι τώρα, έτσι θα σε αφήσω. Ωραία, δεν τα έπαιξε αυτό. Καλό. Πάλι ακούω πόρτες να ανοιγοκλίνουνε. Όλα καλά. Ωραία, στη φωτογραφία είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Δες εδώ. Κάποια στιγμή τι σκάτα, δεν θα είναι ένα φάντασμα να μην κοιτάει στην εικόνα και εγώ δεν το βλέπω. Μα κάτσε που σταθεροποιώσουν. Κάτσε, τι δαιμονικά πράγματα είναι αυτά, δε. Κάτσε. Φύγε λίγο. Έχει στήσει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ό,τι είναι να γίνει. Σε κλείσω. Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου εδώ μέσα. Έλα, σε παρακαλώ. Ένα φάντασμα νομίζω είναι στην πόρτα γιατί με αφήνει να την κλείσω. Λέει, όχι, θα την κλείσει. Ναι, θα την κλείσω. Όχι, θα την κλείσει. Ναι, θα την κλείσω. Ναι, έλα, κοντεύω. Κοντεύω να την κλείσω. Έλα τώρα που δούλεψε. Α την έτσι. Άμα ανοίξει, α αρχίσουμε να τρέχουμε. Αν και δεν έχουμε πουθενά να πάμε. Μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες. Α, μπορούμε να τις δούμε. Μπορούμε να δούμε τι τραβήξαμε. Αυτό, παιδιά, λοιπόν, θα είναι το νέο μου Airbnb. Ελάτε να μείνετε για λίγες μέρες. 10 ευρουλάκια διανυκτέρευση. Είναι πάρα πολύ φθηνή. Καλύτερο μέρος για να μείνει. Δεν δώσε το. Α, εδώ ειδικά. Το καλύτερο μέρος να μείνει είναι εδώ. Μου το κάνεις αυτό τώρα. Κόλλησε το μενού, με δουλεύεις. Ω, μου κάνεις πλάκα, έτσι. Κόλλησε το μενού. Είπα κι εγώ να κάνω ένα αστείο για το Airbnb, ρε παιδιά. Η κατάσταση μου το έδινε στη μούρη. Δεν μπορούσα χωρίς να μην το κάνω. Εγώ φταίω που έκανα αυτό το αστείο τώρα. Πατάω escape, μου βγάζει το μενού. Σπάσα πάλι για άλλη μια φορά ένα παιχνίδι. Μπράβο, Αντώνη, και ανώτερα. Μπράβο. Πες να τον μπαγκάραμε πριν. Επειδή πήρα την εικόνα πιο μπροστά από ό,τι θα έπρεπε. Να βρω κάτι να καρφώσω την εικόνα εδώ πάνω. Θέλω κάτι άλλο πρώτα. Ωραία, τι άλλο. Με δουλεύεις. Πόσες φορές ακόμα, με το ίδιο το πανάκι πάνω σου. Με την ίδια κουβερτόλα. Το ίδιο, δείτε το. Είναι το ίδιο. Θες αποδεικτικό στοιχείο, πάρτο. Είναι το ίδιο. Να το. Να το αποδεικτικό στοιχείο. Και ξέρω εγώ είναι πτώμα για κάποιο λόγο. Είναι το ίδιο, να το. Α, να τα μας. Αυτό είναι που αναζητώ. Φέρτο με εδώ και φεύγω, εντάξει. Που τρομάξαμε, θα κουρευτούμε, εντάξει. Κάτσε, εδώ πριν δεν είχε. Θες να το κάνω. Εδώ είχε λάμπα πριν, ναι. Θες να σου κάτσω επιτέλους, καρέκλα μου, θες. Ας βάλουμε επιτέλους το κάδρο εδώ. Πού είναι το. Κάρφωσε το, καρφίτσωσε το. Παμ, έτσι, μπράβο, έτσι. Με το χέρι μας δεν χρειαζόμαστε καν σφυρί. Ναι, να το κάδρο του παππού. Ναι, παππού. Τι θες τώρα, τελειώσαμε. Μήπως να σε βγάλω φωτογραφία. Θα σε βγάλω. Εσύ! Εγώ τι! Επιτέλους, κάτι έγινε. Αμάν, ευχαριστώ το παιχνίδι. Οκ, με βλέπετε. Γιατί έχει πόρτα εδώ. Πότε. Να σου πω εσύ. Θέλω να έχω αποδεικτικά στοιχεία έτσι. Ότι η εικόνα πλέον είναι έτσι πως δείχνει ότι είναι. Ενώ πριν κρατούσε μια κάμερα. Ωραία, δεν θα με θεωρήσουν. Όχι, δεν φαίνεται καλά. Πιο HD παρακαλώ, πιο HD. Εδώ πιο κοντά. Εδώ μαζί με το φωτιστικό. Δεν κατάλαβες. Θα σε αφήσω έτσι εσένα. Α, τέλεια. Μια χαρά. Η απόδειξη που χρειαζόμαστε. Α, εδώ είναι το κλειδί το αρχικό. Ούτε καν η άλλη πόρτα. Α, εντάξει λοιπόν. Ανοίγουμε προς τα εμάς, προς τα πίσω, προς τα που ανοίγουμε. Α, όπου δεν έχει σημασία όπου και ανοίγεις, τέλειωσε. Αυτό ήταν. Κάτσε, με τρομάζει έτσι. Αμάνεμαν. Ένα χωροράκι πολύ όμορφο και ωραίο. Κανονικά το τερματίζει σε 5 λεπτά. Επειδή τώρα το έκανα σπίτι για να ξανάρθω εδώ. Αλλά με τα προβλήματα που υπήρξαν, κράτησε κανένα μισά ωράκι.
Ωραία ατμόσφαιρα. Jumpscare σε 7 τρόμο δεν είχε τέτοιο τομέα, αλλά είχε στήσει πολύ ωραία ατμόσφαιρα με το τι θα δεις άμα τραβήξεις την φωτογραφία και κουνήσεις λίγο το film για να δεις τι έχεις τραβήξει. Αυτό ήταν πάρα πολύ έξυπνο και ωραίο. Μακάρι να είχε κι άλλο. Δηλαδή, λίγα easter eggs από εδώ και από εκεί. Βλέπατε εμένα. Προσπαθούσα να βρω κάτι τρομακτικό στο παιχνίδι, τραβώντας με την κάμερά μου πράγματα. Δεν είχε τίποτα. Ούτως ή αλλιώς τα link κάτω στην περιγραφή και για να το παίξετε και για να τους στηρίξετε. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο χώρο ράκι. Αντίο σας.